Οι γραμμές συνολικά φτάνουμε στα 36 εκατομμύρια εκβάτες και 9 εκατομμύρια 200.000 οχήματα. Μεταφέρουμε 8 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων στα νησιά και στηρίζουμε το σύνολο του πληθυσμού και των τουριστών εκεί. Συμμετέχουμε στο ΑΕΠ με 6,5%, 11,800 εκατομμύρια. Και στην απασχόληση με 200, μέσω εμέσων και αμέσων επιδράσεων, στην απασχόληση με 260.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 50% της εργασίας στα νησιά, το θέσεις εργασίας στα νησιά. Είπαμε ότι είναι πιο σύγχρονος όλος στην Ευρώπη. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το 3% της εμβατικής κίνησης εξυπηρετείται με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας και το 97% περίπου με τις ελεύθερες δηλώσεις των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα το δούμε παρακάτω, δημιουργείται ένα καταρχήν ακτοπλοϊκό δίκτυο, στο οποίο μετά το Υπουργείο κάνει παρεμβάσεις. Εδώ πέρα για να δούμε πόσο σημαντική είναι η αυτοπλοεία μας. Στην Ελλάδα, παρόλο που είμαστε το 2,2% του πληθυσμού της Ευρώπης, η αυτοπλοεία μας εδώ είναι το 13,7%, αλλά αν πάρουμε και τις ενδοεπικοινωνίες μεταξύ των νησιών, έχουμε περίπου το 18% της αυτοπλοϊκής κίνησης, της ευρωπαϊκής αυτοπλοϊκής κίνησης. Είμαστε η πρώτη σε κίνηση, δηλαδή, μετά από την Ιταλία. Και όχι μαζί, η Ιταλία είναι μετά από συγγνώμη. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό. Έπρεπε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είχαμε τονίσει το θέμα της νησιωτικότητας, γιατί δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζομαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο σαν όπως αντιμετωπίζουμε οι μη νησιωτικές περιοχές. Εδώ κάνω μια ανάλυση το πώς κινείται. Πώς κινούνται οι επιβάτες. Οι Κυκλάδες είναι 5 εκατομμύρια επιβάτες, ο Αττικός με περίπου 2 εκατομμύρια, το Ιόνιο με 1.800, η Κρήτη 1.700, το Βόρειο Αιγαίο 1.300 και έχουμε λοιπές γραμμές τοπικές περίπου, οι περισσότερες με 2 εκατομμύρια περίπου επιβάτες. Εδώ βλέπουμε ότι ο Πειραιάς έχει το 60% της κίνησης, η Ραφίνα το 12%, ο Βόρος 4,5%, η Κιλίνη που εξυπηρετεί τη Ζάκη και την Κεφαλονία 9%, η Πάτρα το 2% και άλλα διάφορα λιμάνια το 11,5%. Το 65% το διακινουμένο είναι παραθεριστές, δηλαδή για τουρισμό. Οι υπόλοιποι το 35%, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια που είναι παραθεριστές, το 65% τα 6.600 περίπου είναι Έλληνες και 3.600 είναι αλλοδαποί. Αυτές είναι εκτιμήσεις, γιατί δεν μπορούμε, μπορεί να υπάρχουν ασφάλμα εδώ της τάξης του 5%. Μεγάλη εποχικότητα στην αυτοπλοεία. Όταν μιλάμε για αυτοπλοεία πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη εποχικότητα. Στα φορτηγά η κίνηση είναι περίπου σταθερή όλο τον χρόνο, αλλά στους επιβάτες και στα ροχήματα διαφέρει. Το τετράμινο Ιουνίου με Σεπτεμβρίου έχουμε το 60% της κίνησης. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι τα δρομολόγια τουλάχιστον των συμβατικών πλοίων τη χειμερινή και τη θερμή περίοδο είναι περίπου τα ίδια, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Εδώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η αυτοπλοεία πέρασε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση από το 2009 μέχρι το 2015, η οποία οφείλεται και στην πτώση της κίνησης αλλά και στην αύξηση των τιμών των καυσίμων. Εδώ πέρα, ιστορικά, αν πάμε στο 2009, έχουμε για την αυτοπλοεία 19 εκατομμύρια επιβάτες. Εδώ δεν βάζω σπορτινακές γραμμές εγώ. Έχουμε 19 εκατομμύρια επιβάτες. Το 2018, δηλαδή, κάνουμε 990.000 επιβάτες. Το αποκορύφωμα της πτώσης είναι το 2012 και το 2013, όπου σε σχέση με το 2009 χάνονται 4.200.000 επιβάτες. Και τελικά το 2015 η αυτοπλοεία σε σχέση με το 2000
9 έχει χάσει 18 εκατομμύρια επιβάτες και 4,5 εκατομμύρια οχήματα. Μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια της εμπατικής κίνησης, η οποία οφείλεται και σε διεθνείς παράγοντες, αλλά και στε, περίπου στο, στα προβλήματα της χώρας μας και την κρίση την οποία περνάμε. Και εδώ πάρα πολύ γρήγορα, να δούμε πώς κινείται το 16 με το 15. Φαίνεται ότι η κίνηση το 16 θα είναι, κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με το, με το 15, με περίπου 1% αύξηση. Αυτά είναι νούμερα τα οποία έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη καμήλη. Η κόκκινη γραμμή είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και βλέπουμε και οι άλλες γραμμές είναι η πτώση της κίνησης επιβατών και οχημάτων. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακολουθεί ακριβώς μια παράλληλη πορεία, δηλαδή όσο πέφτει το ΑΕΠ, πέφτει και η κίνηση και αυτό οφείλεται στη μεγάλη εξάρτηση της αντιπλοείας από τον εσωτερικό τουρισμό. Μετά από το 2013 παρατηρούμε μια μια ανωδική πορεία της κίνησης, η οποία οφείλεται στην αύξηση του εξωτερικού τουρισμού. Εδώ είναι η καμπύλη, πώς κινηθήκαν τα καύσιμα από το 2009 και μετά. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το 2009 ήταν 290 κιλού του καυσίμου, τώρα 321 είναι σαφώς πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν παλαιότερα, παρόλο που δεν σταθεροποιείται. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό λέμε πόσο δύσκολα περάσαμε και από τι κινδύνους περάσαμε το 2009 και μετά, ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών υπάρχουν ζημιές συσσωρευμένες ενός δις 0,15 από το 2009 μέχρι το 2015 και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και 50 εκατομμύρια που είναι οι υπόλοιπες μη εισηγμένες εταιρείες, δηλαδή πάνω από 1 δις ευρώ ζημιές για τις εταιρείες, οι οποίες βέβαια μετά την πτώση της τιμής των καυσίμων κτλ. Έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε, να σταθεροποιήσουμε τα δάνειά μας και υπάρχει μια θετική εξέλιξη από εδώ και μπρος. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ακόμα πολλές ικανότητες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Σε ό,τι αφορά το